Στα χέρια του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου βρίσκεται το σχέδιο ρύθμισης για την οριστική παράδοση του θαλασσίου μετόπου της Πάτρας στο Δήμο. Η εξέταση του σχεδίου, όπως διαμορφώθηκε από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, από τους νομικούς συμβούλους του κ. Τσακαλώτου, είναι κυριολεκτικά η τελευταία στροφή πριν την ψήφισή του από τη Βουλή των Ελλήνων. Πληροφορίες από το Υπουργείο αναφέρουν ότι είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στις επιτροπές της Βουλής προς ψήφιση, ώστε μετά να απομένουν μόνο οι οριστικές υπογραφές εκ μέρους του Δήμου. Οι ίδιοι κύκλοι υποστηρίζουν ότι μεταξύ Δήμου και Υπουργείου έχουν βρεθεί κοινές τομές που μπορούν να οδηγήσουν σε τελική συμφωνία. Υπάρχει επικοινωνία των νομικών υπηρεσιών και εκ μέρους του Υπουργείου θεωρούν ότι όσες από τις ενστάσεις του Δήμου μπορούσαν να καλυφθούν νομικά έχουν ικανοποιηθεί. Για παράδειγμα, φέρεται να έχει αυξηθεί η παραχώρηση της έκτασης για 99 χρόνια, που είναι το ανώτατο δυνατό.